Σήμερα, όπως το είδατε, ξαναπαίξαμε με το ντουντούκ μας. Άρα μιλάω για αυτό το ντουντούκ. Είναι ένα ειδικό ντουντούκ, δεν είναι το κλασικό. Το κλασικό είναι πολύ πιο κοντό. Αυτό είναι ειδικό γιατί βλέπετε ότι έχει κλειδιά. Άρα το είχε επινοήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια έγινε πράξη με τον μαθητή του. Άρα, ο Μινασιάν είναι ένα πολύ καλό βιβλίο παρεπιπτόντως για όσους θέλουν πραγματικά να παίξουν ντουντούκ και όχι μόνο το ντουντούκ το κλασικό, το κοντό που είναι παραδοσιακό εδώ και χιλιετίες. Εδώ είναι με επέκταση. Αυτή η επέκταση μας επιτρέπει, όπως βλέπετε, πρώτα απ' όλα εδώ να παίξουμε όπως το κλαρίνο στο πλάι. Βλέπετε αυτή την κίνηση. Αλλά αυτό εδώ είναι ένα εξάρτημα για πολύ ψηλές νότες, όπως το βλέπετε. Όταν όμως θα μιλήσουμε για τις πολύ χαμηλές, θα σας το δείξω και από κοντά, ελπίζω να φαίνεται. Άρα, άμα θέλετε να κλείσετε όλες τις σοπές, το βλέπετε εδώ, θα κλείσει τις τρεις τελευταίες, δηλαδή εδώ, εδώ και εδώ. Μετά έχουμε αυτά τα δύο κλειδιά που έχουν δύο θέσεις, άρα μία έτσι, όπου βλέπετε ότι κλείνει αυτό εδώ το κλειδί και από την άλλη ανοίγει αυτό εδώ, το οποίο είναι κλειστό κανονικά, και έχουμε και την άλλη θέση, όπως βλέπετε, αυτήν εδώ κλείνει δύο ταυτόχρονα και ανοίγει ένα εδώ. Νομίζω ότι έτσι φαίνεται καλύτερα. Άρα αυτό μας επιτρέπει, κανονικά το ακούσατε στο κανάλι μας, να παίξουμε με μεγαλύτερη έκταση. Όταν είναι όλα τα δάχτυλα τοποθετημένα, μην ξεχάσετε και αυτό που έχει σχέση με την ψυχή. Όταν είναι τοποθετημένα όλα, το βλέπετε, δεν τα βάζουμε όπως κάνουμε συνήθως με, όπως το προσέξατε, με το κλαρίνο. Στην πραγματικότητα στο κλαρίνο θα ήμασταν πιο πολύ έτσι. Εδώ άμα προσέξετε θα δείτε ότι αυτά εδώ τα τέσσερα δεν είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένα με αυτά εδώ τα τέσσερα. Άρα αυτό οφείλεται στα δάχτυλα, τα οποία στην πραγματικότητα τα βάζουμε τεντωμένα, άρα δεν πατάμε με το τελευταίο σκέλος, πατάμε έτσι, άρα ξεφεύγουν, αν θέλετε, από το πλαίσιο των άξονα και παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μας επιτρέπει από πίσω να παίξουμε με τον αντίχειρα, εδώ. Άρα φανταστείτε ότι παίζει πατώντας εδώ, 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 και εδώ. Άρα έχουμε πέντε θέσεις, συν βέβαια αυτήν την οποία όταν έχουμε τα δάχτυλα που είναι έτσι μπορούμε βέβαια να παίξουμε και έτσι, αν είναι ανοιχτό εντελώς, που αυτό μας βολεύει γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, ανοίγουμε πολύ πιο πάνω, άρα μπορούμε να παίζουμε πλάγια. Έχουμε, όπως το καταλαβαίνετε, το στόμιο που είναι, βλέπετε πως είναι φτιαγμένο, άρα το τοποθετούμε αυτό μας επιτρέπει να ελέγξουμε πόσο καλός είναι ο ήχος, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε, αυτό είναι το κλείσιμο για να το κρατάμε έτσι όπως είναι κλασικά. Βλέπετε επίσης ότι στην πραγματικότητα έχετε εδώ, σας λέει με το τι παίζει, άρα είμαστε σε λα. Και αυτό είναι easy medium. Το λα το βλέπετε και εδώ. Εδώ μάλιστα ζητήσαμε να είναι χαραγμένο. Αυτό σημαίνει ελεύθερος στα αρμενικά. Και αν θέλετε να δείτε τα άλλα τα στόμια, να δείτε τη διαφορά, άρα βέβαια θα είναι όλα α. Άρα εδώ θα έχουμε ένα ε που είναι
easy και θα μπορούσα να πούμε ότι είναι το κάψιμο κατά πόσο. Άρα έχουμε ένα easy, medium και βέβαια easy medium, άρα τα παίρνετε στη σειρά αν θέλετε, και αυτό μας επιτρέπει να παίζουμε πιο απαλά. Όταν χρειαζόμαστε πολύ κράτημα στον ήχο, είναι πιο δύσκολο παίζουμε με αυτό, που είναι πολύ πιο σφιχτό, πιο σκληρό από αυτό που είναι ενδιάμεσο, και μας επιτρέπει να κρατάμε μία νότα, όπως θα είχαμε ας πούμε ακόμα και με το ισοκράτημα, με μεγάλη διάρκεια. Άρα αυτό είναι φτιαγμένο από δερικοκιά. Βλέπετε ότι εδώ είναι το σήμα και ουσιαστικά ο δημιουργός αυτού του ντουντούκ είναι ο μαθητής του Μινασιάν. Άρα του έμαθε πώς να το κάνει. Ο Μινασιάν τώρα πέθανε και γι' αυτό μας αγγίζει ακόμα περισσότερο που ο μαθητής, ο οποίος βρίσκεται στην Αρμενία, δεν είναι ανάγκη να σας δείξω, αλλά φανταστείτε ότι εδώ είναι γραμμένο Made in Armenia, και ο γιος του μαθητή είναι και αυτός οργανοπαίχτης, δεν παίζει μόνο ντουντού, παίζει και κλαρίνο, γι' αυτό τα έχουμε βρει και συντονιστήκαμε. Άρα έχει μεγάλη σημασία επίσης στο παίξιμο, άμα προσέξατε, τουλάχιστον στο κανάλι μας και τώρα αυτό που έκανα σήμερα, θα δείτε ότι υπάρχει μια τεχνική η οποία είναι εντελώς διαφορετική από το κλαρίνο. Εμείς όταν παίζουμε στο κλαρίνο παίζουμε, είναι σφιχτά εδώ, ενώ όταν παίζουμε με το ντουντούκ είναι αυτά φουσκωμένα. Εγώ επειδή είμαι χοντρός με βολεύει, μπορώ να το κάνω ακόμα πιο εύκολα, και όπως και στο κλαρίνο παίζουμε βέβαια με το διάφραγμα και παίζουμε από κάτω. Και ουσιαστικά αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε όταν θα κάνουμε σαν το βιμπράτο, αν θέλετε. Άρα είμαστε έτσι. Και θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Σαν να το μασάμε. Αυτό είναι πάνω στα χείλη μας, είναι πολύ σφιχτά. Άρα έχει μια δομική δυσκολία. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι από τα φυσικά ομπόι, είναι το πιο βαθύ. Εδώ βέβαια αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ γιατί έχει την επέκταση, αλλά μιλάω και για το κλασικό ντουντού. Άρα αυτό μας επιτρέπει να παίζουμε κομμάτια που έχουν μεγαλύτερο βάθος. Εδώ με αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τρίγλωσσο, είναι στα αρμενικά, είναι στα ρώσικα και στα αγγλικά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, ευτυχώς που είναι στα αγγλικά, αλλιώς θα είχαμε μια δομική δυσκολία κι εμείς. Και μπορείτε με αυτό το βιβλίο να έχετε όλα αυτά που θέλετε για το ντουντούκ. Άρα προσοχή για το κλασικό ντουντούκ, για το ντουντούκ με επέκταση, και υπάρχουν και άλλα ντουντούκ, ακόμα πιο μεγάλα, με διάφορες επεκτάσεις, που επιτρέπει στον συνθέτη και στον μουσικολόγο όχι μόνο να μελετήσει κομμάτια που υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα να προσφέρει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα και ένα κουαρτέτο, το ανάλογο αν θέλετε, με ντουντούκ. Άρα πνευστά, ομπόι, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πράγματα τα οποία είναι εντελώς, όχι αδιανόητα, αλλά αδύνατα με ένα κλασικό ντουντούκ. Όλα αυτά τα έχετε χάρη σε αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο του ντουντούκ. Εμείς τον χαιρόμαστε, χαιρόμαστε βέβαια και τον μαθητή του που μας δημιούργησε κατά παραγγελία αυτό το πανέμορφο ντουντούκ. Μας είχε φτιάξει ένα κλασικό ντουντούκ πριν, το έχουμε και στο Ινστιτούτο. Εδώ στο Ίδρυμα έχουμε αυτό με την επέκταση, έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε και τα πιο βαθιά κομμάτια. Ελπίζω να είδατε τώρα μερικές εξηγήσεις από κοντά και πάντα βέβαια μαζί.